Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα, με υγεία, με χαρά, με όλα τα καλά του κόσμου. Ξεκινάμε λίγο να δούμε εντάχει τους πλανήτες, οι οποίοι τώρα ο Ερμής περνάει από σήμερα μέχρι 28 έκτου στο δικό του ζώδιο στους διδήμους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, θα δώσει πολλές ευκαιρίες μέχρι και στις 18 έκτου που γίνεται ανάδρομος. Θα πάμε και εκεί. Ο Άρης περνάει στους ηχθείς από σήμερα... Ε και, όχι από σήμερα, συγγνώμη, από τις 13 Πέμπτου και θα μείνει μέχρι 28 Έκτου. Και πάμε να δούμε λίγο του ανάδρομου πλανήτε, γιατί είμαστε κοντά. Η Ανάδρομη Αφροδίτη στου Διδήμου ξεκινάει από τι 13 Μαου μέχρι 25 Ιουνίου. Προσοχή στα αισθηματικά σα. Ανάδρομο Ερμή 18, 6, 12 ευδόμου στον καρκίνο. Ε, προσοχή στην οικογένεια. Προσοχή στι εντάσει. Προσοχή στην επικοινωνία. Ο Δία για κακή μα τύχη. 14 Πέμπτου ξεκινάει. Ανάδρομο μέχρι 12 Ενάτου, τόσο συνήθω κάθεται στον εγώ καιρό που σημαίνει ό,τι χρήματα χρειαστεί να πάρουμε όλο αυτό το διάστημα, θα είναι πάρα με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά ό,τι χρήματα όμως αποκτηθούν ή ό,τι δουλειές κλειστούν ή ό,τι δουλειές γίνουν, θα έχουν μέλλον. Ο Κρόνος έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα και αυτός, μέχρι 28 Ενάτου, είναι ανάδρομο στον Ιδροχώο και στο τέλος, στον Ένατο, θα γυρίσει στον εγώ καιρο. Ποσειδώνα 22 έκτο 28 11 στο Συχθή. Πλούτονα έχει ξεκινήσει και το έχουμε πει από τι 25 Τετάρτου μέχρι 4 Δεκάτου. Γι' αυτό μα έδωσε όλα τα, τα, χαστούκια. Πάμε στα κρυαράκια. Ε... Τι εβδομαδιαίε προβλέψει μα. Ο τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και γενικά ζείτε την καθημερινότητά σα έχει αλλάξει. Φαίνεται όμω πω μπορεί να προσαρμόζεστε χωρί να αφήνετε τι νέε συνθήκε να μπαίνουν εμπόδιο σε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Τα βράκια μου. Παρά τι όποιε αλλαγέ στη ζωή και στα σχέδιά σα, εσεί μοιάζετε, μοιάζετε να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτό δεν το χάνετε ποτέ και ξέρετε πού θέλετε να φτάσετε, αλλά και ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε. Φαίνεται πως είστε πιο απορροφημένοι από ποτέ στη σκέψη σας και όσο οι γύρω σας πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά, εσείς κρατάτε αυτές τις στιγμές για τον εαυτό σας. Δίδυμάκια μου, ο Άρης από τις 13 θα βρίσκεται στον οίκο των επαγγελματικό σας. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχετε αρκετή δουλειά, θα αναλάβετε αρκετά καινούργια προγράμματα και θα πρέπει να διαχειριστείτε στο το χρόνο σας. Ε, θα έλεγα ότι αυτή η άνοιξη έχει αποδειχθεί μεγάλη πρόκληση, ειδικά για έναν τόσο ενεργητικό τύπο όπως εσείς. Καρκινάκια μου. Η νέα θέση του Άρη ο ηχθεί από τι 13 σα κάνει να βλέπετε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και να ασχολείστε πιο ενεργά με τους στόχους σας. Ευνοείτε κάθε νέο επιτεύγμα, κάθε νέο εγχείρημα. Ίσως αυτή την περίοδο να αμφισβητείτε τον εαυτό σας, τα σχέδιά σας και τις προτεραιότητές σας. Να θυμάστε όμως πως δεν είστε υποχρεωμένοι να χωρέσετε σε κανένα καλούπι που σας υποδεικνύουν οι τρίτοι. Λιονταράκια. Ε, σε εσά ο Άρης θα βρεθεί από τις 13 στον 8ο οίκο που αφορά τα οικονομικά, τις οικονομικές συμφωνίες και σίγουρα η διαχείρισή του θέλει προσοχή πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά θα γίνετε περισσότερο διεκδικητικοί σε αυτό το τομέα. Οι στόχοι που έχετε βάλει είναι πάρα πολύ υψηλοί. Ε, θέλετε να βάλετε, να τσεκάρετε ε, δίπλα σε κάθε τι που υπάρχει στη λίστα σας και μάλλον θα τα καταφέρετε. Γι' αυτό μην αγχώνεστε. Πάρ' θενάκια μου. Και εσείς οι στόχοι που έχετε βάλει είναι υψηλοί. Θέλετε ε, η εβδομάδα αυτή σας προσφέρει, θέλετε να τους καταφέρετε και θα το πετύχετε, η εβδομάδα αυτή σας προσφέρει μια πολύ σημαντική σταθερότητα στη ζωή και μια νέα προπτική στα επαγγελματικά σας που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε περισσότερα από ό,τι έχετε καταλάβει μέχρι σήμερα. Ζυγί μου αγαπημένοι, σε εσά ο Άριστα βρίσκεται ε, από τις 13 στον 6ο οίκο που αφορά την εργασία και ε, ε, η νέα θέση αυτή προμηνύει αρκετή δουλειά. Ταυτόχρονα γίνεστε περισσότερο διεκδικητικοί στον επαγγελματικό σα χώρο και αυτό έχει πολύ, θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Εάν φυσικά δεν ξεπεράσατε κάποια όρια. Ε, ήταν μια δύσκολη και ταραχώδη χρονιά και φαίνεται πως, έχετε, πέσει, πως έχει πέσει πάνω σας το βάρος για να βοηθήσετε τους άλλους να βρουν την ισορροπία, την έμπνευση και το κίνητρο που χρειάζονται τώρα. Σκορπί μου Οτιδήποτε αλλαγή ξεκινά από μέσα σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η ευεξία σας. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα και απολαύστε τους καρπούς των μέχρι τώρα κόπων σας. Είναι μια πολύ καλή στιγμή για να εξετάσετε όλα τα βήματα που έχετε κάνει από την αρχή της χρονιάς και να δείτε αν όντω ήταν τα σωστά και πού σας έχουν φτάσει. Τοξότες. Σε εσά ο Άρης θα βρίσκεται στον τέταρτο οίκο και αυτό πρώτα απ' όλα θα είναι πολύ ανακοφιστικό για την επικοινωνία με όλους. Ο οίκος αυτό σχετίζεται με το σπίτι και την οικογένεια και φαίνεται ότι θα αναλάβετε δράσει σε αυτού του τομεί. Είστε αυτοί που μοιάζετε να μην έχετε βαλτώσει, ακόμα και να έχετε τα πάντα υπό τον έλεγχό σα. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και οι γύρω σα θα ζητάνε την συμβουλή σα. Εγώ καιρό. Ο Άρης από τις 13 θα βρίσκεται στον τρίτο οίκο που αφορά την επικοινωνία και ο τομέας αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή επειδή ο Άρης μπορεί να σας κάνει λίγο βιαστικούς. Επίσης ευνοούνται οι νέες γνωριμίες αυτό το διάστημα. Αρχίζετε επιπλέον και βλέπετε πως δεν χρειάζεται να υπεραναλύετε τα πάντα και πως καμιά φορά και τα ρίσκα έχουν την πλάκα τους και αξίζει να τα παίρνετε και να μην πέφτετε σε κατάθλιψη εάν αυτά δεν υλοποιούνται. Υδροχόη μου ιδεολογίε, σκέψει και πιστεύω που δεν σα βοηθούν να προχωρήσετε μπροστά. Μάλλον ήρθε ο καιρό να βγουν από το πρόγραμμά σα για να γίνει πιο ελαφρό και το προσωπικό σα ε, ταξίδι και μέλλον. Ο Άρη από τι 13 θα βρίσκεται στον οίκο των οικονομικών σα και η διαχείρισή του πλέον πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Μπορείτε, μπορεί όμω να γίνει και περισσότερο, να, μάλλον μπορείτε να. Να γίνετε περισσότερο διεκδικητικοί σε αυτό το τομέα. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Ο Άρης από τις 13 θα βρίσκεται στο, στο, δικό σας ζώδιο και θα σας γεμίσει ενέργεια και ενθουσιασμό για νέα ξεκινήματα. Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με τους στόχους σας, επειδή οι πιθανότητες να φτάσετε πολύ κοντά τους είναι πολλές. Συγκεντρώστε όλο το ταλέντο και τη φαντασία σας σε έναν στόχο κάθε φορά και όχι να σας παίρνει η φούρια. Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε λίγο εντάχει, να σας πω εντάχει, ε, τι θα δώσει ο Ερμής στους δίδυμους, ε, τώρα που περνάει ο κρυό, ε, σε εσά, του κρυού, ο Ερμής θα είναι στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο και θα σα κάνει πιο εύστροφου και επικοινωνιακού. Τώρα έχετε ιδέε για να διασκεδάσετε ή απλά να κάνετε κάτι διαφορετικό. Τα βράκια μου αγαπημένα, το μυαλό σα είναι στα χρήματα. Καθώ ο Ερμή στο δεύτερο οίκο των χρημάτων σα πρικίζει με νέες και έξυπνε ιδέε για να βγάλετε περισσότερα λεφτά. Και εσεί το μυαλό σα πάντα είναι στα χρήματα. δίδυμοι, και ενθουσιο... Χαρούμενε και ενθουσιώδε ιδέε πλημμυρίζουν το μυαλό σα, καθώ ο Ερμή στο δικό σα ζώδιο, δικό σα πλανήτη, σα πρικίζει με ένα λαμπρό πνεύμα και ξεσηκώνεται τα πλήθη. Καρκίνη μου αγαπημένη. Σε εσά ο Ερμή θα βρεθεί στο μυστικοπαθή 12ο οίκο, σα φέρνει σε επαφή με έναν πόνο του παρελθόντος, ίσως είστε αποσχολημένοι με μια παλιά προδοσία που στερεί την ευτυχία σας. Ρίξτε μια τελευταία ματιά, ξεκαθαρίστε τα πράγματα και προχωρήστε. Λιονταράκια μου αγαπημένα. Θα έχετε έξυπνε και καινοτόμε ιδέε που θα ξεσηκώνουν του φίλου σα, καθώ ο Ερμής ε, θα βρεθεί στον φιλικό ενδέκατο οίκο και σα χαρίζει χαρούμενε διασκεδαστικέ στιγμέ με του φίλου σα. Τώρα μπορείτε να επικοινωνήσετε περισσότερο με τους φίλους σε μια ομάδα ό,τι είναι αυτό που σας περιβάλλει. Παρθένη μου, η ευγλωτία και η πειθό σα δεν θα περάσουν να παρατήρετε στην καριέρα σα χάρη στον Ερμή που είναι και δικό σα πλανήτη και στο φιλόδοξο 10ο οίκο. Οι ανώτεροι σα και οι συνεργάτε σα σα μιλούν με εκτίμηση και σεβασμό ακόμα και αν εσεί διαφωνείτε. Ζυγή μου, είστε ειλικρινεί και λέτε τα πράγματα με το όνομά του χάρη ε, στον ερμή, στον φιλοσοφικό και πνευματικό ένατο οίκο που θα βρεθεί. Ίσως αποκτήσετε μία νέα γνώση που θα διευρύνει τη φιλοσοφία για τη ζωή και τώρα θα νιώσετε ανακούφιση αποκαλύπτοντας τις αληθινές προθέσεις των προσώπων που σας περιβάλλουν. Σκορπί μου, μην αναλώνεστε στην αιμονή και τη ζήλεια. Είναι το μήνυμα που σα στέλνει ο Ερμή στον εσωστρεφή και κακεντριχή 8 8ο οίκο σα. Προσοχή στα βιαστικά και επιπόλαια λόγια. Θα μπορούσαν να πληγώσουν τα αγαπημένα σα πρόσωπα κάτι που δεν το θέλετε. Βρείτε τρόπο να βγάλετε χρήματα. Το ξωτάκια μου. Αν είχατε διανέξει με του αγαπημένου σα, ο Ερμή στον 7ο οίκο των σχέσεων σα βοηθά να επιλύσετε οι τυχόν προβλήματα που είχατε στη σχέση σα. Συνεχίζουμε με τα εγωκεράκια. Οι έξυπνε και διπλωματικέ ιδέε θα σα φανούν χρήσιμε στην εργασία, καθώ ο ερμή στον εργατικό έκτο οίκο αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Παράλληλα, ασχοληθείτε με τον εαυτό σα, την ευεξία και την υγεία σα. Ιδροχόη μου. Ε, χαρά και άφθονη διασκέδαση σα φέρνει ο ερμή στον ερωτικό πέμπτο οίκο. Φλερτάρετε με τα αστεία και το χιούμορ σα, κλέβετε την καρδιά αυτού ή αυτή που επιθυμείτε. Αν είστε σε σχέση, ο Ερμή σα βοηθάει να μιλήσετε μέσα στην καρδιά του αγαπημένου σα και να δείξετε ότι καλύτερο έχετε για τη σχέση αυτή. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Αν βρισκόσασταν σε μια αρνητικότητα με τα προσφυλή σα πρόσωπα, ο Ερμή στο συναισθηματικό τέταρτο οίκο σα βοηθάει να επιλύσετε τι συγκρούσει και να συμβιβαστείτε αν υπήρχε διάσταση απόψεων. Ακούστε ξανά και ξανά το βίντεο για να ακούσετε πού θα βρεθούν, σε ποια ζώνη θα βρεθούν οι ανάδρομοι πλανήτε σε λίγο. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι τότε. Κλείστε τι δουλειέ σα τώρα, ετοιμαστείτε όλα. Κάντε τα πάντα τώρα και μην περιμένετε να έρθουν οι ανάδρομοι πλανήτε και ειδικά ο Δία που έχει ξεκινήσει από σήμερα την ανάδρομη πορεία του και θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο. Βάλτε τις βάσεις γρήγορα, παιδιά, για να πάρετε χρήματα. Ο Δίας έχει σχέση με το χρήμα και με τίποτα άλλο. Εύχομαι μια υπέροχη, να περάσετε, να, περάσετε, και να περάσουμε μια υπέροχη εβδομάδα, με αγάπη, με χαρά, με υγεία, με όλα τα καλά του κόσμου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε το κανάλι μου, Άνιελ Τίπ στο YouTube, που εκεί μιλάω για τους φοιτητέ, για τους υποψήφιους φοιτητέ και ποια θα είναι η βοήθεια που τους, δίνει, ε, που τους δίνουν οι πλανήτες. Και στο TRT, το Άνιελ, δείτε ξανά και ξανά τα βίντεό μας και κάντε τα like σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας αγαπημένοι μου.